Χαίρετε! Στο σημερινό βίντεο θα σας πω με ποιο τρόπο, ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να αντιμετωπίζετε την κακία στον κόσμο. Έχει γεμίσει με κακία ο κόσμος. Έχει γεμίσει. Λένε, και παλιότερα δεν συνέβαινε αυτό. Συνέβαινε σε πολύ μικρότερο ποσοστό του πληθυσμού. Όταν συνέβαινε, γινότανε θέμα. Όταν συνέβαινε, αυτός που έκανε το κακό, το πλήρωνε άμεσα. Ενώ εδώ τώρα βλέπετε τι γίνεται. Βρήκες καλό δικηγόρο. Τέλειωσε. Τα ξέρετε, μην αρχίσω τώρα, τέλος πάντων. Το κακό δηλαδή έχει επικρατήσει σχεδόν ολότελα. Πώς θα προστατεύσεις τον εαυτό σου από το κακό? Ο πρώτος τρόπος είναι να το αναγνωρίσεις προτού συμβεί. Δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό? Δεν σκέφτομαι, δεν κρίνω το περίγυρο, τους άλλους και γενικότερα τον κόσμο γύρω μου βάσει των συναισθημάτων μου. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας αγνός άνθρωπος, λέμε, ή οποιοδήποτε το σκέφτεται αυτή τη στιγμή, καλοσυνάτος, έχω πάντα θετικές προθέσεις, δηλαδή δεν θέλω να βλάψω τον άλλον, είμαι άνθρωπος που προσπαθώ να βοηθήσω και πάει λέγοντας. Δεν θα πιστέψεις ποτέ, αλλά θα γίνει ακριβώς το αντίθετο, ότι οι άλλοι είναι όπως και εσύ. Γιατί? Επειδή έχεις καλές προθέσεις, είσαι αγνός άνθρωπος, όπως είπα πριν, νομίζεις ότι όλα γύρω σου είναι φτιαγμένα παραδεισένια, με τον ίδιο τρόπο. Όλοι έτσι σκέφτονται. Να μου κάνει κακό τώρα αυτός, εμένα? Γιατί? Να κάνει αυτό το πράγμα κάποιος? Αποκλείεται, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να σκεφτεί κάποιος με αυτόν τον τρόπο. Να βιάσεις παιδί? Όχι. Γεμίσαμε με παιδεραστία. Να σκοτώσεις άνθρωπο? Όχι. Να σκοτώσεις άνθρωπο για 5-10 ευρώ? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λες και έχει σημασία τα χρήματα, το ύψος των χρημάτων. Γίνεται και παραγίνεται. Να βιάζεις γυναίκες, να τις σακατεύεις το ξύλο, να τις πετάς μετά να σκοτώνονται και να νομίζεις ότι δεν έγινε κάτι? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να είσαι άνθρωπος. Δεν είναι άνθρωποι. Καταλάβετε το. Αυτά τα κτίνη που κάνουν αυτά τα πράγματα δεν είναι άνθρωποι. Έτσι. Πρώτος τρόπος λοιπόν. Ξεκόλα λίγο. Δεν είναι όλοι όπως εσύ. Βάλε λίγο στο μυαλό σου ότι οι άλλοι δεν είναι σαν εσένα. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, για να μην το ξεχάσω, από τη στιγμή που ήρθαν τα δικά μου προϊόντα της MyProtein, είχα πει ότι θα δώσουμε και τα κουπόνια για τον κόσμο. Δηλαδή, έχω δύο κουπόνια των 40 ευρώ για δύο άτομα, ή σκέφτομαι, γι' αυτό θέλω τώρα τη γνώμη σας, επειδή οι τιμές που είναι με τα κουπόνια είναι χωρίς έκπτωση, λογικό αφού είναι δώρα, να το κάνω για ένα άτομο να πάρει 80 ευρώ. Αυτός θα πληρώσει και τα μεταφορικά 7-8 ευρώ, δηλαδή να είναι κάτι να αξίζει. Έτσι, όπως πλήρωσα και εγώ μεταφορικά, μην νομίζετε ότι μόνο αυτός θα πληρώσει. Οπότε πείτε μου λίγο την άποψή σας, αν είναι καλύτερα δύο άτομα από 40 ευρώ στις τιμές δηλαδή, ή ένα άτομο 80 ευρώ. Και να υπενθυμίσω, είναι σήμερα η τελευταία μέρα με τις καλύτερες τιμές της χρονιάς, με τον κωδικό αγωγή μέσω του link που έχω κάτω στην περιγραφή, θα έχετε ακόμα μεγαλύτερη έκπτωση. Ευχαριστώ. Αν σας το έλεγα αυτό πριν λίγα χρόνια, με λέγατε χαζό και ότι όλοι το ίδιο είμαστε και όλοι καλοί άνθρωποι και όλοι αγνοί, κάτι θα συμβεί. Τελείωσε αυτό. Τώρα φαντάζομαι να έχετε επανέλθει στην πραγματικότητα. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Πρώτος τρόπος. Δεύτερος τρόπος, εάν παρόλα αυτά βρεθείς αντιμέτωπος με τέτοιους ανθρώπους, είτε ως φυσική παρουσία, είτε ως λεκτική αντιπαράθεση, ο μόνος τρόπος για να επιβιώσεις αντιμετωπίζοντας το κακό
Ξέρετε ποιο είναι? Ποιος είναι? Να γίνεις εκείνη τη στιγμή όμως, δεν σας λέω να γίνετε γενικά σαν άνθρωποι, 100 φορές πιο σκληρός, πιο κακός, πιο τρελός από αυτόν που το έχει μέσα του να έρθει να σου κάνει κακό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος άμυνας. Σας ξαναλέω, είτε λεκτικά, είτε σαν βία σωματική ή οτιδήποτε. Εάν δεν γίνεις 100 φορές πιο τρελός από τον άλλον, δεν έχεις ελπίδες σωτηρίας σε αυτή τη ζωή πλέον όπως γίναμε. Όχι. Το ξεχνάς. Αν πας να πεις, έρχεται κάποιος να σε βλάψει και πεις εσύ, τώρα τι, υπάρχει περίπτωση να με χτυπήσει? Θα σε χτυπήσει, θα σε σακατέψει. Βλέπεις κάποιον με ένα μαχαίρι, τώρα τι, υπάρχει περίπτωση να με καρφώσει? Θα σε ξεκυλιάσει. Βλέπεις. Σταμάτα την ανοησία αυτή του ότι βάσει της δικής μου λογικής, έτσι πως το αισθάνομαι, στα έχουν γραμμένα τα συναισθήματά σου και ό,τι άλλο έχει σχέση με αυτό. Κατουράνε τα συναισθήματά σου. Σύνελθε, πρέπει να αντιμετωπίσεις την πραγματικότητα, τη ζωή, με ρεαλισμό, λογική. Επανέρχομαι λοιπόν και σας λέω, εάν σας τύχει κακός άνθρωπος στη ζωή σας, που σε μικρό βαθμό είτε σε μεγάλο κάθε μέρα τα αντιμετωπίζετε, μπορεί να πάνε να σας παγιδέψουν, μπορεί να σας λασπώσουν τη φήμη σας, μπορεί, από τα πιο μικρά πράγματα μέχρι τα πιο μεγάλα. Εάν δεν κάνετε τέτοιο σαματά που να το μετανιώσουν από το πρώτο δευτερόλεπτο που ασχολήθηκαν μαζί σας, μην περιμένετε να έχετε ομαλό μέλλον, ευίωνο μέλλον. Γιατί? Και να επανέλθεις από το κακό που σου κάνουνε, πείτε ότι έπαθες μικρό κακό, είτε όσον αφορά τη λεκτική βία, είτε όσον αφορά τη σωματική βία, κάποιος σε χτύπησε ελαφριά, επανήλθες, εντάξει δεν έπαθα και τόσο μεγάλη ζημιά, δεν πειράζει. Το κακό θα επανέλθει δρυμύτερο. Πρέπει να δώσεις τέτοιο μάθημα στο κακό, στον κακό άνθρωπο, στην κακή κατάσταση, που δεν θα ξανατολμήσει να σε πλησιάσει οποιοδήποτε κακό. Καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω? Πρέπει να είμαι τόσο έτοιμος, τόσο, θα το πω, να μην το πω, τόσο, άντε να μην το πω, τόσο τρελός όπως σας είπα πριν, που το πλήγμα που θα επιφέρετε σε αυτόν που θα τολμήσει να σας κάνει κάτι κακό, να είναι τέτοιο που δεν θα πλησιάζει καν η αρνητική ενέργεια γύρω σας. Δηλαδή θα έχετε κάνει μια... Αυτό που σας λέω, να το βάλετε καλά στο μυαλό σας και ξέρω ότι θα το καταλάβετε. Όταν εγώ είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω τα πάντα, και δεν το λέω μόνο έτοιμος σαν προετοιμασία σωματική και ψυχική, όταν ξέρω ότι το στένος μου θα είναι τέτοιο ότι όταν πάνε να βλάψουν κάποιο δικό μου άνθρωπο, δεν είναι ανάγκη να είναι για σας, και εγώ, π.χ. μπορεί να είναι το παιδί σας, χτύπα ξύλο, θα του κόψω τα πόδια και τα χέρια αυτού που θα τολμήσει να σκεφτεί κάτι τέτοιο, ενεργειακά έχετε πλέξει μία ασπίδα προστασίας γύρω σας, δηλαδή η σκέψη σας, επειδή σας ξαναλέω, επιστημονικά έχουν αποδειχτεί αυτά τώρα πολλάκις, ότι η σκέψη σας δημιουργεί ύλη, έτσι, και καταστάσεις, αυτά πλέον είναι αποδεδειγμένα. Αυτό που σας λέω δηλαδή είναι αποδεδειγμένο. Εάν η σκέψη σας είναι τέτοια ώστε έχω δημιουργήσει ένα ενεργειακό περιβάλλον προστασίας
γύρω από μένα και τους ανθρώπους που αγαπώ, δεν θα πλησιάζει τίποτα. Δεν θα πλησιάζει τίποτα. Και όταν θα πλησιάσει, θα το μετανιώνει. Το κακό το χτυπάς, λοιπόν, για να κλείσω, με μεγαλύτερο κακό. Δεν το χτυπάς με το καλό. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Να μην φέρω παραδείγματα τώρα. Θα φέρω ένα παράδειγμα, άντε. Π.χ. ιστορικά, αποδεδειγμένα, το κακό ερχόταν συνεχώς από την Ανατολή, μέσω των Περσών. Πολέμους, δολοφονίες, βιασμοί, φωτιές, καταστροφές και τι δεν γινότανε. Με το καλό δεν καταλάβαινα. Δηλαδή, προσπαθούσαμε να μηνθούμε, να έτσι, να αυτό. Στέλναν τους δικούς τους να συζητήσουμε, όχι δώστε μας αυτά, όχι εμείς. Δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα του καλού το κακό. Δεν την καταλαβαίνει τη γλώσσα. Πρέπει να μιλήσει τη γλώσσα του. Έρχεται ο Φίλιππος και ο Μέγας Αλέξανδρος και τους λέει, παιδιά, ξέρουμε ότι δεν καταλαβαίνετε, θα σας μιλήσουμε τώρα στη δική σας γλώσσα. Και τους κόβουν τον κόλο. Και τελειώνει το κακό για χιλιετίες. Καταλάβατε? Αυτό πρέπει να το κάνετε και σε προσωπικό επίπεδο. Αυτό. Λοιπόν, δεν θέλω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Ελπίζω να ήμουν σαφής. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.